σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα και είμαι ο πρώτος από τους εισηγητές. Οι εισηγήσεις δικές μου είναι τριήμερες. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή το πρόγραμμα με τις γνωσιακές παράμετρες διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, δηλαδή τι συμβαίνει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, τι καινούργιο υπάρχει, τι έχει αλλάξει στην κοσμοθεωρία μας για τη διαχείριση των κινδύνων. Και το επόμενο αύριο θα είναι το πώς δουλεύει το ανθρώπινος εγκέφαλος κάτω από έκτακτες καταστάσεις, μεγάλων καταστροφών, κινδύνων κτλ. Γιατί τα χάνουμε, γιατί άλλα θέλουμε να κάνουμε και άλλα κάνουμε. Και η τρίτη μέρα είναι η διαχείριση των συναισθημάτων και των φόβων μας. Βασικά το πρόγραμμα αυτό έχει την εξής καινοτομία, ότι παίρνοντας υπόψη τα τελευταία παγκόσμια δεδομένα, θέλει να περάσει στον κόσμο τη διαχείριση των καταστροφών, τη διαχείριση των κινδύνων, τρόπο που σκεπτόμαστε όταν εμπλακούμε στη διαχείριση μιας επικίνδυνης κατάστασης. Περνάει πρώτα το μυαλό και μετά γίνεται σωματικές δεξιότητες. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο είναι το να υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές και να είναι εκπαιδευμένος τώρα στο στάδιο της πρόληψης με συνεχείς ασκήσεις και σενάρια, ούτως ώστε όταν ομιγαίνει το προκύψει η καταστροφή να έχει τη στρατηγική του και να κάνει αυτά για τα οποία έχει ενημερωθεί. Μανέχρι του προγράμματος, βασικά αυτό το πρόγραμμα του προστρέφει τον εαυτό μου και διαχείριση κρίσεων, υπάρχει στο πρόγραμμα διαβίου μάθησης. Στην ουσία το πρώτο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει είναι ανεξάρτητο, βέβαια να αναφέρουμε, είναι ότι ανεξάρτητο πρόγραμμα αυτή η δράση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και βασικά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από φορείς όπως είναι η εκπαιδευτική, η πυροσβεστική, η εθνική ομάδα διάσωσης του Λεμαΐδας, όπου έχει σαν σκοπό να διαχειριστούμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Έτσι μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε τον υπεύθυνο τον κύριο Βερνίκο, ο οποίος κάνει την παρουσίαση του προγράμματος από το διαβίου μάθησης και ευελπιστούμε μέσα σε 20 ημέρες να ξεκινήσει και επίσημα και οι δραστηριότητες του διαβίου μάθησης, οι οποίες θα έχουν έδρα στο κτίριο της Βούλγαρη. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στις δραστηριότητες. Θα βγει ένα απαιτούμενη ανακοίνωση και δελτίο τύπου για τα μαθήματα τα οποία θα ανακηρυχτούν και ελπίζουμε να πάει καλά αυτή η δράση. Είναι ένα πρόγραμμα αυτόνομο. Είναι 100 ωρών. Θα πρέπει η παρουσία σας να είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα τις ημερομηνίες, τις ώρες και τις μέρες που αναγράφετε. Γι' αυτό σας έχω μοιράσει και το πρόγραμμα για να το δείτε. Τις ενότητες που είναι στο πρόγραμμα θα σας εξηγήσει ο επιστημονικός σύμβουλος του προγράμματος, ο κύριος Βερνίκος Στέλιος, που ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης.